Προβλήματα δημιούργησαν στην πόλη της Πάτρας οι σφοδροί άνεμοι που έπνεαν από τα ξημερώματα, κυρίως με την πτώση δέντρων. Ειδικότερα δέντρο ξεριζώθηκε στη διασταύρωση των οδών Σισίνη και Ρούφου και έπεσε πάνω σε σταθμευμένο όχημα, προκαλώντας τους σημαντικές ζημιές. Ευτυχώς εκείνη τη στιγμή δεν περούσε κάποιος πεζός, ενώ άμεσα στο σημείο έσπευσε η πυροσβεστική και η αστυνομία προκειμένου να αποκλείσουν το σημείο για να κόψουν και να απομακρύνουν το δέντρο. Ξύπνησα και ήρθα εδώ, είδα την πυροσβεστική και την αστυνομία, το είχαν κόψει ήδη το δέντρο. Ευτυχώς έχω φωτογραφίες από την αστυνομία που είναι απάνω το δέντρο. Αυτό τώρα. Το δέντρο στεκόταν σε μια φλίδα από ό,τι βλέπω, επειδή ασχολούμαι και με τα ξύλα. Τώρα, δεν το είχε προσέξει κανείς και... Προφανώς όχι. Το δέντρο το είχε φυτέψει ο Δήμος της Πάτρας, που είχε και την ευθύνη του με τον οδηγό του οχήματος τώρα να τονίζει ότι δεν είχε ληφθεί καμία μέρημνα και θα κινήσει διαδικασίες για την αποζημίωσή του από το Δήμο, καθώς το όχημά του υπέστη μεγάλη ζημιά. Και τα υπόλοιπα έτσι είναι, από ό,τι βλέπω. Και τώρα και γιατί ζημιά μιλάμε στο αυτοκίνητο? Πού να ξέρω, αυτά οι ειδικοί θα μας τα πούν. Τέλος πάντων, θα δούμε. Άμα βγάλουμε άκρη. Θα επικοινωνήσετε λοιπόν με το Δήμο. Εννοείται πως ναι. Τι, έτσι θα τα αφήσουμε. Θα έπρεπε να τα προσέχουν τουλάχιστον αυτά. Και άμα ήταν κανένας χριστιανός μέσα. Αποτύχει. Ή μέσα, πέρναγε κάποιος και έπεφτα πάνω το δέντρο. Και μέσα, ήταν η ώρα τέτοια που ήταν. Πρωί, δεν ξέρω τι ώρα έγινε. Μάλλον έγινε πρωινές ώρες. Δεν είμαι σίγουρος. Γιατί είχε κλείσει και ο δρόμος. Από ό,τι είδα από τις φωτογραφίες που τραβήξαν οι αστυνομικοί, είχε κλείσει ο δρόμος. Δεν μπορούσαν να περάσουν. Επίσης, μια γυναίκα κινδύνευσε να τραυματιστεί σοβαρά όταν έπεσε δίπλα της δέντρο που ξεριζώθηκε στην πλατεία Αγίου Γεωργίου στην Πάτρα. Κάθονταν στο παγκάκι να ξεκουραστεί, όταν ξαφνικά ένα δέντρο ξεριζώθηκε και προσγειώθηκε δίπλα της. Ευτυχώς για ελάχιστη απόσταση τα κλαδιά δεν τη χτύπησαν. Προβλήματα από πολύ νωρίς το πρωί υπήρχαν με πτώσεις δέντρων σε Νόρμαν και Αγία Τριάδα και στα συμβάντα αυτά έσπευσε επίσης η πυροσβεστική υπηρεσία.